Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μια νέα σειρά που ξεκινάει στο κανάλι και δεν είναι άλλη από το Total War Warhammer 3 που το ζητάτε πάρα πολύ καιρό από τη στιγμή που κυκλοφόρησε και πριν κυκλοφορήσει ακόμα μου λέγατε, με ρωτούσατε αν θα το κάνω σειρά. Έχοντας κάνει τα δύο προηγούμενα Total War Warhammer από την τριλογία αυτή, τα έχω κάνει ήδη σειρά στο κανάλι και στην περίπτωση που δεν τα έχετε δει, καλό να τα τσεκάρετε γιατί είναι ωραίες οι ρούλες αυτές. Δεν γινόταν να μην δοκιμάσω το Total War Warhammer 3 που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Δεν έχω ιδέα για τα functions, για το story και για οτιδήποτε έχει αυτό το παιχνίδι. Θα τα δούμε όλα μαζί αυτή τη στιγμή με το βίντεο που θα ακολουθήσει. Δηλαδή, δεν έχω μελετήσει το τι θα συναντήσουμε. Και εννοείται πως αν ξέρετε πάρα πολύ το Total War Warhammer 3, ενδεχομένως καταλάβετε ότι δεν είμαι και ο καλύτερος παίκτης σε αυτό το παιχνίδι, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ που παίζω normal. Έτσι, εγώ έκανα το disclaimer. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ εγώ είναι ότι θα ζήσουμε σίγουρα μια περιπέτεια η οποία θα είναι πάρα πολύ ωραία. Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι πού μπορείς να βρεις το Total War Warhammer 3 για να το αγοράσεις, υπάρχει στο Steam προφανώς, αλλά υπάρχει και σε καλύτερη τιμή στο enemba.com, όπου είναι και ο χορηγός αυτού του βίντεο. Γενικά, αν ψάχνεις ένα παιχνίδι όπως και το Total War, υπάρχουν όλα στο enemba με πολύ χαμηλότερη τιμή, οπότε μπορείς να το τσεκάρεις εκεί πέρα. Για περισσότερες πληροφορίες, δες το βίντεο που ακολουθεί για την enemba και εμείς επιστρέφουμε σύντομα για το gameplay. Θέλεις και εσύ να αγοράσεις ένα παιχνίδι, αλλά δεν ξέρεις από πού? Το enemba.com είναι αυτό που ψάχνεις. Το enemba.com είναι ένα αξιόπιστο site που έχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς και μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών σε PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, μέχρι και V-Bucks για Fortnite, FIFA Coins και GTA Online Star Cards. Επίσης, πάρα πολύ συχνά τρέχουν απίστευτες προσφορές που κάνουν τα παιχνίδια τους να είναι ακόμα φθηνότερα. Αν θες και εσύ να αγοράσεις φθηνά από enemba, τσέκαρε τα link στην περιγραφή και μην ξεχάσεις να βάλεις το κωδικό ζήσης πριν την πληρωμή ώστε να αποκτήσεις 3% επιπλέον έκπτωση στις αγορές σου. Αυτά, πάμε πίσω στο βίντεο. Και αφού ενημερώθηκες από πού μπορείς να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια, πάμε να ξεκινήσουμε με το new campaign εδώ πέρα κατευθείαν και να δούμε τι βιντεάκι θα μας δείξει. Για να μάθουμε το story, γιατί δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, χιονισμένο βλέπω εδώ πέρα, λέτε να χιόνια. Και υπάρχει μια ενέργεια. Okay, βλέπουμε μαγεία με την πρώτη στιγμή κατευθείαν. Αυτό το βιβλίο λέει τον πήγε στα βόρεια για να δει γιατί γίνεται αυτό. Θυμίζει λίγο Άιζενγκαρντ αυτό. Okay, έγινε μια μάχη εδώ πέρα, λέει. Υπήρχαν ακόμα τα πνεύματα, λέει, τριγύρω. Όλα καθοδηγούσαν. Οκ, σε ένα πόρταλ. Είχε χαθεί, λέει, ο θεός του Κίσλεβ. Yet he strayed from the path and was corrupted by chaos. Το chaos προφανώς. Executioner. Σαμποτάρει τα πάντα. Bound in faith forsaken, pierced Urson's heart. And so the bear god roared. Αυτός που θα τους έσωσε, σκότωσε το θεό. Πού είναι αυτή η αρκούδα? Where lies Urson now? Is he here, in the north? Beyond the maelstrom, in the realm of chaos, the forge of souls. Is he alive? Wounded and dying, embraces. Φυλακισμένος ο Θεός Ούρσουν. What shadow? A demon's? A master of the dark. Okay, αυτός είναι ο εχθρός, φαντάζομαι. I knew who shackled the bear. Ξέραμε, λέει, ποιος φυλάκισε αυτή την αρκούδα, που είναι θεός. Μπέλακορ. Μπέλακορ ήταν και τους εκεί ο δαίμονας, να φανταστώ. Μόνο ένας χαζός, λέει, θα τα βάζε με τον Μπέλακορ. Εγώ είμαι αυτός. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, λέει, για να σώσουμε τον Θεό. Μας δείχνει ένα spell, ένα ξόρκι για να ανοίξουμε πόρταλ. Μια πόρταλ λέγεται το χάος. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα πάνε να κάνουν αυτή την αποστολή? Εμείς πάμε να σώσουμε το Θεό αρκούδα από αυτό το τρομακτικό πράγμα. Λοιπόν, και βλέποντας αυτό το πρώτο βιντεάκι, να μας βάλει λίγο στο κλίμα για το τι θα αντιμετωπίσουμε στο
campaign του Total War Warhammer 3. Γενικά σας το δείχνω το βιντεάκι και δεν το κάνω skip, ενώ πολλοί από εσάς μπορεί να το κάνετε μόνοι σας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξέρουμε τι πολεμάμε, έτσι μπορούμε να πούμε γιόλο, α, πάμε να πολεμήσουμε. Και μας λέει τώρα να επιλέξουμε ένα από αυτά εδώ τα functions. Βλέπω εδώ πέρα μια βασίλισσα του χιονιού, λέει εδώ πέρα, Ice Queen. Βλέπω και δαίμονες του House. Βλέπω και πάρα πολλά έτσι σαν trolls και orcs και τέτοια πράγματα. Κάτι σαν δαίμονες, κάτι πιο σκοτεινό, σαν δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Πάντως, μου είχε ένα εικονίδιο εδώ πέρα. Recommended for first campaign, να μην σε προτάρεις, ας πούμε, να παίξεις είτε με το Kislev είτε με τους δαίμονες του House. Ξέρω ότι σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να παίξω με τους κακούς σε ένα campaign, αλλά δεν μου πάει ψυχή ούτε τώρα. Μ' αρέσει να πολεμά το κακό, η αλήθεια είναι. Τόσο πολύ που δυσκολεύομαι να πάρω αυτό το πράγμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να το πολεμήσω αυτό το πράγμα. Ελπίζω να μην ξενερώσετε με αυτό. Ελπίζω να είστε μαζί μου σε αυτό. Γενικά μου αρέσει να είμαι ο καλός της υπόθεσης. Με πρώνει λίγο περισσότερο και έτσι αποφασίζω να παίξω με το Kislev. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα κάνω κάτι εναλλακτικό πάνω στο Total War Warhammer 3 και πάρω κάτι διαφορετικό κάποια στιγμή σε κάποιο live stream σε κάτι τέτοιο. Πάντως η main σειρά του καναλιού θα έχει Kislev. Το οποίο Kislev είναι, λέει, το βασίλειο της παγωμένης βασίλισσας. Είναι ο πιο βόρειος πολιτισμός, λέει, στον παλιό κόσμο. Παντοδύναμη και έτοιμοι για πόλεμο. Οι κάτοικοι του Kislev είναι πάρα πολύ καλοί πολεμιστές, αποφασισμένοι να κάνουν άμυνα στην περιοχή τους ενάντια στους τρόμους του Βορρά. Από τότε που δημιουργήθηκε το Kislev έχει πάντα επιθέσεις, λέει, από τις ορδές του Χάους. Θα πολεμήσουμε πολύ Χάους και εδώ πέρα και φέτος. Πάρα πολλοί κάτοικοι έχουν πολεμήσει και πεθάνανε, λέει, σε αυτή την χιονισμένη, ας πούμε, περιοχή και συνεχίζουν να δίνουν, τέλος πάντων, μάχες γενιά με γενιά για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Οπότε ξεκινάω πατώντας continue, όπου σε βάζει να επιλέξεις το πόσο δύσκολο θα είναι το παιχνίδι. Θα επιλέξουμε normal και στο campaign χάρτη και στις μάχες. Δεν θα βάλουμε ούτε να έχω εγώ πλεονέκτημα ούτε ο αντίπαλος. Normal και ό,τι γίνει. Και αφού διάλεξα Kislev, μπορώ να επιλέξω μετά Lord. Είτε θα πάρω την Τζαρίνα Καταρίν, η οποία είναι αυτή εδώ η τύπισσα. Πολύ καλή φαίνεται, μάχημη. Είτε τον Κωνσταλτίν. Κωνσταλτίν και ρετήμα. Κωνσταλτίν και ρετήμα. Όχι. Προφανώς θα πάρουμε την Τζαρίνα Καταρίν, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλή. Βλέπω είναι μάγισσα του χιονιού, του πάγου, δεν ξέρω τι. Πολύ καλή. Βλέπω αυτός εδώ είναι ο χάρτης, εδώ θα είμαστε εμείς, εδώ ξεκινάμε. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με την τύπη σε αυτή το campaign μας κανονικότατα. Και ξεκινάμε, να δούμε το βιντεάκι. The Heart of the Bear, η καρδιά της Αρκούδας, που είναι ο θεός του Kislev, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό το βασιλείο μας. Πιστεύουν ότι ο θεός είναι ήδη νεκρός. Α, είναι αυτός που βλέπουμε πριν, ήρθε να μας ενημερώσει μάλλον το τι πρέπει να γίνει. I speak the truth. Your God is not dead. Δεν τον πιστέψανε στη δίκη που γίνεται. He lies in the realm of chaos, a captive. Δεν πιστεύω ότι. Okay. Αυτή είναι η αρχηγός μας που τον παγώνει, μάλλον είναι στο θρόνο. Αυτή είναι. Μ' αρέσει που είναι μάγισσα η ηρωίδα. Your bloodline. You and the bear are one. Εσύ και η Ερκούδα, λέει, είστε ένα, λέει. Ψάξε στην καρδιά σου. Είναι ζωντανός ο Ούρσουν. Τρομακτική. Α. Λέει αλήθεια. Σκασμός. We have lost what is most precious. Okay. Many say I am at fault, that I no longer have the right to sit on this throne. Δεν έχω δικαίωμα να κάθομαι στο θρόνο, οπότε φαίνεται δεν τη θέλουν ο λαός. I stand with my people. Στέκομαι, λέει, με σας. And if it comes to it, θα πεθάνω, λέει, για τον κόσμο. Okay, ανεβαίνει το ηθικό. We have been blinded by grief. Τυφλωθήκαμε, λέει, από την κλάψα. And while he fights to draw breath. We fight ζει ο Ούρσουν και όσο ανασένουμε θα πολεμάμε, λέει, για τον Ούρσουν, για τον Kislev. Δώσε! Kislev! Ορίστε, παιδιά. Αυτή είναι μια αληθινή βασίλισσα. Ανεπομονώ να τη χρησιμοποιήσω στη μάχη. Βλέπω έχει ωραία ξόρκια. Nice.
Λοιπόν, και ξεκινάμε μάλλον δίνοντάς μας το main quest, που είναι να διασώσουμε τον Ούρσουν, το θεό Αρκούδα του Κίσλεβ, από τον Μπέλακορ, που είναι κάποιος δαίμονας του χάους, δεν ξέρω τι. Ωραία, και ξεκινάμε στο χάρτη, κανονικότατα. Έχουμε κοντά κάποιους εχθρούς, λέει. Μας δείχνει γύρω-γύρω ότι έχουμε πολλούς εχθρούς να καθαρίσουμε πριν φτάσουμε στον απόλυτο στόχο μας, προφανώς. Μπορούμε, λέει, να τους διαχειριστούμε είτε πολεμώντας είτε με διπλωματία. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Αφού μας έδειξε πρώτο ότι έχουμε συμμάχους, έχουμε αντιπάλους, έχουμε τέτοια πράγματα. Πρώτη αποστολή, λέει, εδώ πέρα να νικήσουμε τον εχθρό που ανήκει, λέει, στους Vana Hemlings. Λοιπόν, και διαλέγω εγώ τι έχω εδώ πέρα. Είμαι εγώ και έχουμε δύο Armored Corsars, λέει, με Great Weapons. Έχουμε έναν σκέτο Armored Corsar. Ice Guard με σπαθιά και Winged Lancers και Snow Leopard. Ενδιαφέρον το Snow Leopard. Οπότε, κλασικά, εμείς πάμε για την πρώτη μας μάχη, όπως μας δείχνει εδώ πέρα, εναντίον αυτονών. Έτσι, με το καλημέρα, για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτοί έχουν αυτούς τους συγκεκριμένους. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε auto resolve και να πάρουμε decisive victory με χαμηλές απώλειες. Νομίζω ότι δεν τα έγραφε αυτά παλιά, πλέον το γράφει. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι το πρώτο match, λέω να πάμε να το παίξουμε, να δούμε λίγο τους στρατιώτες μας, ενώ θα είναι εύκολη μάχη, φαντάζομαι. Να δούμε πώς θα γίνει, αν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Οπότε, fight battle. Αυτό εδώ θα είναι ο χάρτης, εγώ θα βρίσκομαι σε αυτό το πράσινο, οι αντίπαλοι θα είναι σε αυτό το κόκκινο και μπήκαμε μέσα στο χάρτη. Μπορούμε να ρισκάρουμε, λέει, να κάνουμε ανέμους και καλύτερα μαγικά ή να δώσουμε εντολή το που θα στεθεί ο καθένας. Πάμε να κάνουμε τις εντολές μας κανονικά εμείς. Καταρχάς ήρθα από κοντά να δούμε την Τζαρίνα. Την Καταρίν. Αυτή εδώ είναι η αρχηγός μας. Κάνει τα μαγικά της. Εδώ έχουμε τους Armored Corsars με τα καλά όπλα τους. Τους δείχνει εδώ πέρα, αυτός κάθεται κάτω, ξέρω εγώ, χαλαρός. Μπορούμε να τους δούμε εδώ πέρα έτσι λίγο καλύτερα. Έχουμε τους Armored Corsars εδώ πέρα με πιστόλια, λέει, και axe. Το axe δεν ξέρω που είναι, αλλά τα πιστόλια τα βλέπω, τα κρατάνε. Έχουν και τις ασπίδες τους. Έχουμε Ice Guard με σπαθιά, αλλά και βέλη από ό,τι βλέπω. Τοξότες είναι ουσιαστικά οι Ice Guards και παίζει να είναι και γυναίκες, όπως καταλαβαίνω εδώ πέρα. Έχουμε υπηκό, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Έχουν τα χρώματα, το μπλε αυτό, παιδιά, και του πάγου γενικά. Είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα. Είμαι αρκετά πορωμένος με το στράτευμα που διαθέτει το faction που πήραμε. Και έχουμε και το Snow Leopard, το οποίο θα μας βοηθήσει στις μάχες μας. Ορίστε, πολύ ωραίο. Λοιπόν, για αρχή βάζω τους Armored Corsars εδώ πέρα. Έχουν, από ό,τι φαίνεται, πετάνε και με πιστόλι, πυροβολάνε. Εδώ πέρα, την Τζαρίνα από πίσω. Αυτούς εδώ πέρα ενδεχομένως να τους βάλω εδώ πίσω της. Γιατί πάλι είναι αυτή εδώ, δεν υπάρχει κάτι να προσέξουμε, ok. Οι Ice Guards θα έρθουνε. Ένας από εδώ και ένας από εδώ. Η Πικό θα πάει από εδώ πίσω. Και Snow Leopard θα έρθει δίπλα στην Τζαρίνα, έτσι, για να εκφοβήσει κόσμο. Start Battle. Εγώ πατάω Space εδώ πέρα και μπορούμε να δούμε πού είναι το range μας. Και αυτοί πλησιάζουν σιγά σιγά. Ήδη θα τους πετύχουν μάλλον οι τοξότες μας από εδώ και από εδώ. Θα ξεκινήσουν να βαράνε καθώς πλησιάζουν οι αντίπαλοι. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα όταν παίζουμε. Ορίστε, ετοιμάζονται. Και πετάνε. Παγωμένα βέλη, παιδιά. Πάμε να δούμε. Έρχονται αυτοί εδώ και τους πετυχαίνουν. Έχουν ασπίδες, βέβαια. Καθώς πλησιάζουν το μεταξύ αυτοί, τρώνε και το ξύλο τους, να τους πέφτει, ξέρω εγώ. Αρχίζουν να πετάνε και οι υπόλοιποι σιγά σιγά. Όταν φτάσουν στο range, θα αρχίσουν να πετάνε τα όπλα τους. Ξεκινάμε κανονικότατα, το βλέπετε. Πυροβολάνε. Κανονικά. Και πάμε λίγο με τα άλογα τώρα. Τα άλογά μας. Πρέπει να έρθουν να επιτεθούν σε αυτούς εδώ που αρχίζουν και πετάνε πέτρες. Ωραία. Αυτοί εδώ δεν θα έπρεπε να φάνε ξύλο, η αλήθεια είναι. Αλλά έχουν και βέλη. Έχουν και ξύφι για από κοντά. Τα βγάλαν τα ξύφι, βλέπετε. Δύο ξύφι ο καθένας. Πετάξαν, βέβαια, λύκους μας έχουν δώσει οι άλλοι. Οκ. Αρχίζουν και τρέχουν αυτοί. Τα άλογα εδώ νικήσαν τα δικά μας. Το Leopard. Λοιπόν, έστειλα το Leopard αντί για τα άλογα. Μπορώ να στείλω και τα άλογα τώρα, το μεταξύ. Θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα γίνει. Κυνηγήστε τους. Να και το Leopard. Πήγαινε, Leopard. Κοιτάξτε πώς τρέχει, κοιτάξτε να δείτε. Τους κυνηγάμε. Κιόλας. Δώσε. Να τα. Α, είναι καλό, ρε.
Πού είναι τα άλογα? Να τα. Πολύ καλή μάχη και με τα άλογα. Τρέχουν οι άλλοι βέβαια. Τι να κάνουμε, παιδιά. Διάλεξα μια εύκολη μάχη για αρχή. Απλά για να δούμε τα troops μας και να εξοικειωνόμαστε με αυτά. Η Τζαρίνα δεν έκανε τίποτα ουσιαστικά. Έγινε το victory. Αλλά θέλω λίγο να πετάξω ένα ξόρκι έτσι να υπάρχει και σε αυτόν. Κάνω τα ξόρκια για να δω τι γίνεται, παιδιά. Το γεμίσετε με πάγο εδώ πέρα. Σκοτώστε τον. Τελείως. Και τώρα τον πυροβολάνε όλοι. Χαμός. Πώς αντέχει όλα αυτά, έχει την τσαρίνα. Βλέπουμε τη μάχη κανονικότατα. Nice. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε end battle. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Decisive victory. Χάσαμε 24 άτομα. Όλα καλά πήγανε. Τα περισσότερα kills τα έκανε τα άλογά μας και οι τύποι με τα δέλη που βαράγανε πριν καν έρθουν οι αντίπαλοι. Παίρνουμε το loot μας. Πήραμε και devotion, το οποίο είναι κάτι για το Kislev. Όσο και πολύ devotion έχουμε, τόσο και πολύ θα με υποστηρίζουν και οι σύμμαχοί μας. Κάτι τέτοιο. Οι υποστηρικτές τέλος πάντων του Kislev. Τι θα κάνουμε με τους αντιπάλους που επιβιώσανε, ή μπορώ να τους σκοτώσω για να κερδίσω leadership, ή μπορεί να τους κάνω ουσιαστικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Απλά μπορούμε να πάρουμε γρήγορα ό,τι χάσαμε, θα το πάρουμε πίσω. Βλέπετε ότι εκεί που έχω τα troops μου και έχω χάσει πράσινη μπάρα, επειδή έχουν πεθάνει άτομα, αν το πάω πάνω από εδώ θα. Το κίτρινο είναι το πόσο θα αναπληρώσω. Δηλαδή, θα αναπληρώσω τα πάντα σαν να μην έγινε ποτέ η μάχη. Μπορώ να του χαρίσω τη ζωή παίρνοντα 250 gold σαν θησαυρό, α πούμε. Αλλά για ένα γύρο θα έχω 5% πέναλτι στο πόσο εύκολα θα ξαναέρθουν πίσω οι στρατιώτε που έχουν πεθάνει από εμένα. Μπορώ να του σκοτώσω όλου και να κερδίσω 15 devotion. Μάλλον θα κάνω αυτό εδώ για να έχω παραπάνω στρατό εύκαιρο. Και α πούμε. Δεν ξέρω, πέθανε αυτός ο συγκεκριμένος τύπος. Mission successful, κερδίσαμε Treasury, Devotion και Hero Recruitment, Frost Mainten. Πήραμε και ένα φυλακτό το οποίο μπορώ να δώσω σε αυτήν. Επόμενη αποστολή είναι να στείλω το νέο ήρωα που μας έστειλε η αποστολή που κερδίσαμε να μπει στο army μου. Και μου δίνει αμέσως quest, έτσι είναι τα πρώτα, είναι λίγο να μας καθοδηγήσουν για το πώς θα προχωρήσουμε. Λέει κάνει recruit 2 νέα units όσο είμαστε ακόμα σε φιλικό έδαφος. Καταρχάς, ας πάρουμε την Ευελίνα αυτή εδώ την τύπισσα να την ενώσουμε εδώ πέρα μέσα στο. Την ενώσαμε με το στρατό εδώ πέρα. Ωραία, ήρθε μαζί μας. Οπότε πήραμε και το treasury που ήταν quest. Επίσης πάμε εδώ να κάνουμε recruit καινούργιο κόσμο. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπω μέσα εδώ για να έχω άλλους ή μόνο αυτούς έχω. Μπαίνω λίγο μέσα να δω τι θα αλλάξει. Α, όχι. Τώρα εμφάνισε κι άλλους, αλλά είναι πιο ακριβή. Οκ, δεν χρειάζεται να μπω μέσα. Οπότε πάμε να φτιάξουμε κόσαρς με spears ή κόσαρς σκέτο. Με spear είναι καλό γιατί μπορεί να έχουν τόξα και βέλη όπως βλέπετε, αλλά άμα έρθει κοντά κάποιος θα έχουμε spear για να είμαστε καλοί όταν έρθουν άλογα. Οπότε ας φτιάξουμε δύο τέτοιους. Είμαι rank 2 και μου δείχνει βελάκι πάνω. Πάμε να δούμε αν μπορώ να ξεκλειδώσω κάτι. Έχω ένα skill point. Προφανώς και έχουμε πράγματα εδώ να ξεκλειδώσουμε που θα βοηθήσουν. Λέω να τους δώσω καλύτερο spell. Το ξεκλειδώσουμε το σπελάκι της εδώ πέρα. Εδώ που έχει θαυμαστικό μπορούμε να κάνουμε κάτι στην τεχνολογία πριν τελειώσουμε το γύρο μας να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Κάθε τι από αυτό ξεκλειδώνει κάποια πράγματα. Αν εγώ πάω ας πούμε εδώ θα πει ότι μόλις μετά από 4 γύρους θα έχουμε παραπάνω άμυνα για τα Cossar units, συν 4 για την ακρίβεια. Οπότε ας το κάνουμε να έχουμε λίγο παραπάνω άμυνα. Ας δούμε λοιπόν στο Kislev αν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο από τα κτίρια που υπάρχουν. Βλέπω υπάρχουν και αισθέσεις. Και η επιλογή μου είναι ή να κάνω upgrade εδώ το barracks, ας πούμε, ώστε αντί να φτιάχνω μόνο τέτοιους τύπους, να μπορώ να φτιάχνω τους Cossars που είχαμε στην πρώτη μάχη, που είναι πολύ καλή, ή να φτιάξουμε κάποιο καινούριο τελείως κτίριο. Όπως είναι αυτό εδώ, το οποίο ουσιαστικά σου δίνει οι στρατιώτες μέσα στην πόλη, ακόμα και αν λείπουν οι κανονικοί σου στρατιώτες. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τα πιο επίγοντα που είναι να φτιάξουμε καλύτερους στρατιώτες για επίθεση και θα φτιάξουμε και την άμυνα. Μπορώ να τη φτιάξω τώρα. Α, μια χαρά. Θα φτιάξω και τα δύο. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να φτιάξω κάποιο κτίριο εδώ που δίνει growth, ας πούμε. Θα το φτιάξω και αυτό. Λοιπόν, και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να κάνουμε να τελειώσουμε το γύρο μας. Έχει 106 functions από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Που όλα αυτά τρέχουν, κάνουν κινήσεις πίσω από, ας πούμε, από το τι βλέπουμε εμείς, το παρασκήνιο. Κάναμε recruit 2 νέα units, πήραμε τα rewards μας. Και ξεκινώντας ο νέος γύρος σου λέει πήγαινε και κατέκτησε αυτή εδώ την πόλη που αφού τους νίκησες εσύ την μια φορά είναι αποδυναμωμένη πλέον. Θα μπορούσε απλά να γίνει στον επόμενο γύρο από ό,τι βλέπω.
Οπότε τελειώνει και αυτό το γύρο για να μπορέσουμε να επιτεθούμε κανονικά στην πόλη. Και είμαστε έτοιμοι νομίζω, για να δούμε. Θα επιτεθώ κανονικότατα. Δεν θα περιμένω τώρα 10 γύρους να πεινάσουν και να βγουν αυτοί. Νομίζω ότι θα τους έχω. Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην χάσουμε πολλά άτομα, γιατί είναι αυτοί εδώ οι τρεις μόνο, αλλά έχουν και στρατό μέσα στην πόλη. Όπως σας έλεγα πριν, ότι υπάρχουν κτίρια για να προσέχουν την πόλη ξεκάθαρα μόνοι τους, χωρίς στρατό. Είναι αυτό το bonus εδώ πέρα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, και μπήκαμε μέσα στο match. Ας ξεκινήσουμε κατευθείαν το deployment. Σκοπός μας είναι, από ό,τι ξέρω, είναι να πάρουμε αυτά εδώ τα locations. Είναι να τους καταστρέψουμε όλους, ένα τα δύο. Αυτό εδώ είναι όλο τους το βασίλειο, ας πούμε, και είναι η πρώτη μας δύσκολη μάχη συγκεκριμένη. Θέλει προσοχή. Κάτι μου λέει πως εδώ πέρα θα γίνει η πρώτη μας είσοδος, είναι εδώ πέρα. Οπότε θα ξεκινήσουμε με αυτούς εδώ, σε αυτό το σημείο. Θα έχουμε δίπλα τους τοξότες, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε ακριβώς. Κάπου να βάλουμε τη λεοπάρδαλη, βάζω και αριθμούς εδώ πέρα. Εδώ θα βάλουμε και τα άλογα. Και δύο ήρωες θα πάνε εδώ στο κέντρο, τώρα δεν ξέρω πώς θα το κάνω ακριβώς. Πατάω Start Battle και σκέφτομαι σιγά σιγά, έτσι πως είναι όλοι, να τους πάμε λίγο πιο μπροστά. Τους βλέπετε, είναι εδώ από ό,τι βλέπω οι άλλοι. Και πρέπει να τους φτάσουμε λίγο, να τους βαρέσουμε από μακριά. Βλέπω ήδη ο αρχηγός τους αμήνεται σε αυτό το σημείο. Okay. Ήδη νομίζω μπορούμε να τους φτάσουμε από εδώ. Μόλις σταματήσουμε να προχωράμε, θα έρθει κανονικότατα τα βέλη μας. Τα περιμένω, να τα έρχονται. Και πετυχαίνουν αυτούς εκεί. Okay. Βλέπετε, χάνουν κατευθείαν αυτό το κόκκινο που είναι νομίζω η ζωή τους κανονική. Δεν είναι το ηθικό τους, είναι η ζωή τους. Το ηθικό τους ίσως είναι αυτό εδώ το άσπρο. Okay. Οπότε σιγά σιγά αυτοί εδώ χάνουν στρατό. Να κάνω πιο οργανωμένα την επίθεσή μου. Για να δω. Όποιος δεν φτάνει να έρθει πιο κοντά να πολεμήσει. Τώρα είναι ξύλο αυτοί. Ανεβαίνουν το πάνω, αλλά νομίζω λίγο μάταια. Αυτό τι είναι εδώ, είναι σαν barricade. Σαν μικρό τείχος αυτό σχέδιο. Μπορεί. Ωραία, αυτοί ήδη χάσανε πολύ. Αυτοί τρέχουν εδώ να σωθούν. Κάποιοι έρχονται εδώ, θα τους βαρέσουμε και αυτούς. Αυτοί εδώ, πάμε σε αυτούς. Από μακριά για αρχή. Και σιγά σιγά ας πλησιάσουμε και τους υπόλοιπους. Μπορεί να έρθουν εδώ, ας πούμε. Και τα άλογα μαζί με το κατόπαρδο μπορούν να έρθουν από αυτό το σημείο. Και ίσως να πολεμήσουν κιόλας το τείχος, αν πολεμιέται. Το αφήσαμε αυτό το σημείο και πήγαν πιο πίσω αυτοί. Οπότε μπορούμε να κερδίσουμε έδαφος. Να έρθουμε λίγο πιο μπροστά. Αυτό εδώ μπορούμε να το νικήσουμε κάπως. Το ρίξαμε. Ωραία, το ρίξαμε. Λίγο όπισθεν. Λίγο όπισθεν. Γιατί θέλουμε να επιτεθούμε με αυτούς. Τους έρχονται βέλη. Για να δούμε. Έρχονται. Τρώνε κανονικά τα βέλη που χρειάζονται. Ου, κοιτάξτε πως έρχονται αυτά εδώ. Ωραία. Έχουν ασπίδες βέβαια, δεν ξέρω πόσο damage μπορούμε να τους κάνουμε. Χάνουν και speed επειδή τα βέλη μας είναι παγωμένα. Και αφού είναι με τσεκούρια αυτοί, νομίζω πως μπορούμε να φάνε την πρώτη επίθεση από τα άλογα. Αφού αυτοί μπορούν να μπουν σιγά σιγά προς τα μέσα. Ωραία. Ο κατόπαρδος μπήκε. Ας μην δουλεμάμε άλλο εμείς. Stop, 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 alt. Για να μην πολεμάμε τους δικούς μας. Νομίζω ότι τα άλογα πρέπει να φύγουν τα άλογα. Και ξεκινάμε πάλι τις επιθέσεις. Ωραία. Και ήρθαν αυτοί εδώ που μπορούν να επιτεθούν από πίσω. Νομίζω πως θα τους περικυκλώσουμε καλά. Θέλω να παίξω λίγο έξυπνο το game όσο γίνεται. Οι οποίοι έχουν πιστόλια αυτοί, δεν χρειάζεται να μπουν κανονικά στη μάχη. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Και το νούμερο 2 ας πολεμήσει. Και αυτό. Όπα, όπα, βασίλισσα. Βασίλισσες γενικότερα. Πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω. Όχι. Είστε witch, δεν πρέπει να πάτε μπροστά εσείς. Ο γατόπαρδος πρέπει να επιτεθεί. Τα άλογα το ίδιο. Και η βασίλισσα, καλό θα ήταν να κάνει ένα ξόρκι. Πού? Εδώ. Εδώ. Για να δούμε. Okay.
Μπήκαν και τα άλογα εδώ και κάνουν ό,τι κάνουν ζημιά. Ας έρθουν και από εδώ. Οι τοξότες καλό είναι να βαρέσουν τον τύπο. Βασικά να μην βαρέσουν κανέναν. Ας έρθουν κοντά να πολεμήσουν από κοντά. Ωραία, ωραία, ωραία. Ας επιτεθούμε. Τα άλογα σας απομακρυνθούν. Μαζί με το κατόπαρδο. Ξεκινάμε και όλοι μαζί. Νομίζω πως μπορεί... εδώ... να ρίξουμε πάγο. Μην έρχεστε τώρα. Απομακρυνθείτε. Βαράω αυτούς. Ελπίζω να μην βαρέσω και εμένα. Ίσως πάρουν μερικά. Ωραία. Πάμε και... εδώ να κάνουμε ζημιά. Βλέπω πάγο. Κάτι γίνεται. Αυτοί εδώ που έρχονται εδώ θα μπορούσαν να φάνε ξύλο από τη Ζαρίνα Καταρίν. Τέλεια. Και ήρθαν να πολεμήσουμε. Ήρθε και η Λεοπάρδαλη. Έρχονται και τα άλογα. Πάει καλά η μάχη. Πάει πάρα πολύ καλά η μάχη. Πάμε melee mode και πάμε να τους περικυκλώσουμε όλους. Χαμούλης γίνεται εδώ. Χαμός. Η Καταρίν πρέπει να φύγει μακριά. Γιατί βλέπετε έχει φάει πολύ ξύλο. Δεν θέλει να πεθάνει γιατί δίνει leadership. Αν πεθάνει αυτή θα δηλιάσουν όλοι οι παίκτες μας. Τα άλογα θα απομακρυνθούν και να μπορέσουν να γυρίσουν να κάνουν ένα charge καλό. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να μπορέσουμε να σκοτώσουμε και τον αρχηγό τους, ώστε να χάσουν ηθικό αυτοί. Victory. Πώς και έτσι, πέθανε ο αρχηγός τους μάλλον. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νομίζω πως πήγε πάρα πάλι πολύ καλά. Close victory, δεν πήγε τέλεια, αλλά τουλάχιστον, ok, νικήσαμε, έξυπνα τους περικυκλώσαμε. End battle. Δεν χάσαμε κανένα στρατό τελείως. Το υπηκό μας πήγε πάρα πολύ καλά. Όπως και οι τοξότες μας. Εντάξει, καλά πήγαμε. Καλά ήτανε. Close victory. Παίρνουμε κάποια rewards. Devotion. Οκ. Okay. Και όταν παίρνουμε κάποιο settlement, κάτι πρέπει να το κάνουμε. Να το πάρουμε ειρηνικά, να το πάρουμε να το κλέψουμε πρώτα, το οποίο δεν το συνιστώ τόσο, γιατί είναι όλοι δυσαρεστημένοι μετά και θα είναι και δικό σου και δυσαρεστημένος ο κόσμος. Απλά να το κλέψεις χωρίς να το πάρεις και να το κάψεις τελείως. Εμείς θα το πάρουμε απλά, να γίνει δικό μας. Έτοιμο και το mission αυτό. Και αυτοί εδώ εξαφανίστηκαν τελείως. Και έχουμε καινούριο mission να κερδίσουμε ένα ολόκληρο province. Για να δείτε το province τι είναι. Kislev. Είναι στο river Urskoy. Και υπάρχει μόνο το Kislev. Εδώ όμως που πήραμε αυτή την πόλη, το province είναι αυτό. Και μας λείπουν άλλες τρεις πόλεις, ενώ έχουμε πάρει μία, ώστε να πάρουμε όλο το province. Τώρα πρέπει να πάρουμε ουσιαστικά και αυτή την πόλη και αυτή και αυτή. Αυτό είναι το mission που μας δίνει. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε δει πάρα πολλά και εγώ ήθελα απλά ένα εισαγωγικό βίντεο για να σας βάλω στο κλίμα. Νομίζω πως έχουμε δει αρκετά για να τελειώσει το επεισόδιο έτσι όμορφα και ωραία. Θέλω τη γνώμη σας. Σας άρεσε? Θέλετε να τη δούμε σαν σειρά? Σας ψήνει? Πώς σας φαίνεται? Πείτε μου συμβουλές. Τι έκανα λάθος? Τι κάνω σωστά? Τι σας αρέσει? Τι δεν σας αρέσει? Πείτε μου στα σχόλια οτιδήποτε. Οτιδήποτε είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Αφήστε ένα like αν σας αρέσει γενικά το βίντεο, γιατί βοηθάει και εμένα και τον αλγόριθμο. Και να ξέρω γενικά ότι σας αρέσει το βίντεο. Subscribe για να μην χάνετε τα επόμενα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.